Πυρκαγιά μικρής έκτασης εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Θείας Αναλήψεως στην Κατερίνη. Οι άμεσες καταστροφές στο εσωτερικό του Ιερού Ναού περιορίστηκαν σε έναν από τους πάγκους και ένα στασίδι. Σύμφωνα με τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κατερίνης, κ. Καραλιά, η πυρκαγιά ήταν περιορισμένης έκτασης και έγινε αντιληπτή λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, δεν επεκτάθηκε πέρα από την είσοδο του ναού. Από τα πρώτα συμπεράσματα που έβγαλε η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα η πυρκαγιά οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή αμέλεια των ατόμων που φροντίζουν τον Ιερό Ναό. Την ώρα της εκδήλωσης της φωτιάς βρισκόταν σε εξέλιξη η διανομή με συμβρινούς εισιτίου, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι παρευρισκόμενοι να είναι απασχολημένοι στην αίθουσα δίπλα από τον Ιερό Ναό. Για το συμβάν μιλά στη Δίον Τηλεόραση ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κ. Καραλιάς. Η υπηρεσία μας γύρω στις 12 και 15 σήμερα το μεσημέρι από γείτονες της εκκλησίας Θείας Ανάληψης για καπνούς που βλέπανε εντός της εκκλησίας. Όντως πήγε η υπηρεσία μας με ένα όχημα, γιατί η πληροφορία δεν ήταν για σοβαρό συμβάν. Φτάνοντας εκεί η έξοδος σε ένα όχημα με τρεις άνδρες, διαπίστωσε ότι εντός της εκκλησίας κυβόταν το παγκάρι των επιτρόπων, έτσι μας το αποκάλεσαν οι υπεύθυνοι εκεί, περίπου έτσι τετραγωνικά ένα ξυλόγλυπτο τμήμα, το οποίο κάηκε βέβαια. Από ό,τι μας είπαν, είχε και κάποια διαφημιστικά εκεί, κάποια φυλάδια της εκκλησίας για κάποια εκδήλωση η οποία ήταν να γίνει. Και προσπάθησε βέβαια ο επίτροπος εκεί, ο κ. Ναυροζήτης, αν δεν μου διαφέρει το όνομα, με κάποιους προσβεστήρες να ζήσει τη φωτιά, κάτι έκανε, πήγαν τα παιδιά εκεί και τις ζήσαν. Από την πυρκαγιά υπάρχει και βέβαια λίγο χώρος της εκκλησίας, έτσι που σκάτουμε. Είναι εκτεταμένη ζημιά στο ναό? Όχι, κάποιες ζημιές εκεί κοντά, κάποιες τυπογραφίες πίσω από το παγκάρι το οποίο προανέφερα και λίγο κάποιοι ρήπε εντός εκκλησίας που σκατνούσε. Ευτυχώς δεν είναι μεγάλη. Και δεν κινδύνεψε κάποιο? Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια. Σας είπα, ο επίτροπος εκεί προσπάθησε βέβαια να τη ζήσει, δεν τα καταφράμβαζε, πάντως έκανε την προσπάθεια που έπρεπε να κάνει.